Θα ήθελα απλώς να πω εγώ στον αγαπητή μας κύριος. Καταρχήν, η γενιά μου στο γυμνάσιο ήταν κοντινή. Θυμάμαι και το έχω μια αποδείξη αυτό, ότι είχε εφεύρει το νόμο ότι ισχύουν οι μαθητικές κοινότητες στη δεκαετία του 60. Και θυμάμαι τότε την Μασάρα της Ελπιδάκη που το εφήβωσε και είχε μείνει με την οικονομία ο πρόεδρος. Αυτό ήταν κάτι που σήμερα βέβαια έχει σε όλες τις μαθητικές κοινότητες του σχολείου. Ήσουν πρωτοπόρος. Ένα δεύτερο που με συγκίνησε και μου το εξομολογήθηκες, γιατί ήσουν ένα ακούραστος άνθρωπος του μιλίου, όταν τελείωσε το εξαντάξιο γυμνάσιο Αρένων, ο πατέρας σου, γνωστός έμπορος τότε και σε δύσκολα χρόνια για ένα παιδί να έχει εγκυκλοπαίδεια, σου έκανε δώρο την εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου, η οποία τότε ήταν 18 τόμοι και οπότε που την εξομολογήθηκες, την διάβασες όλη. Δηλαδή όλες τις τόμους σιγά σιγά την τη διάβασες. Στη συνέχεια είχες βέβαια την επιβίωσή σου, είχες πάει Αμερική, είχες ταξιδέψει. Τα τελευταία χρόνια, 20.000 χρόνια, στην εφημερίδα Προεία, Πρόοδο, Χειακή Διαφάνεια, Αντένα Αιγαίου που έκανες και βέβαια και ο Ρίστον Πολίτη, ο οποίος βέβαια και σου συμπαραστάθηκε τα τελευταία χρόνια. Είχες, όπως είπαμε, δουλέψει και την ελληνική λέσχη στον φιλοτεχνικό όμιλο μαζί με τη θεία σου, τη θεία σου, την Νίκη Λάκου και την Ουρανία και μακάρι τη γνωστή βραβευμένη λογία, τη οποία σε ένα νομάτιο βιβλία η βιβλιοθήκη της είναι στο σήμερα δωρεά στο βιοτεχνικό όμιλο Κύρι. Υπηρέτησε στα δημοτικά της Κύρου τα τεχνικά διαστήματα και πάντοτε ήσουν κοντά στον συνάνθρωπο, ήσουν συνεργάσιμος. Όταν έφυγε η πρόοδο μας άφηκε βιβλία αφιερώματα τα τεχνικά σου πάλι στο βιοτεχνικό, ασχολήσουν με κάποια στρατιωτικά προβλήματα του τομέας του, στα τέτοια προβλήματα, πάντοτε θυμάμαι και δηλώσουν και σε αυτό πολύ έντονο ότι δυστυχώς οι δόντες δεν είμαστε ενωμένοι στα κύρια προβλήματα που μας τρώνε το μεσημέρι.